Δεν είχαν ακριβώς αυτό στο μυαλό τους όταν ξεκινούσαν για το 7ήμερο ταξίδι αναψυχής στις Μπαχάμες. 12 ώρες στα τρικυμιώδη νερά του ωκεανού, ανοιχτά των ακτών της Καρολίνας, με ανέμους άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα και κύματα που ξεπερνούσαν τα 9 μέτρα σε ύψος, έκαναν πολλούς να αναθεωρήσουν τον όρο κρουαζιέρα. Τα αποτελέσματα της τρομακτικής θαλασσοταραχής εμφανεί ένα χάος στο εσωτερικό του κρουαζιερόπλοιου. Στους επιβάτες δόθηκε εντολή να παραμείνουν στις καμπίνες τους. Το Anthem of the Seas μετέφερε πάνω από 6.000 ανθρώπους. Είχε αποπλέψει από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το λιμάνι Κανάβεραλ της Φλόριντα. Η τρικυμία στο ακροτήριο Χατέρας όμως ανάγκασε τον καπετάνιο να επιστρέψει στο Νιου Τζέρσι. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, κανείς από τους τραυματισμούς των επιβατών δεν ήταν σοβαρός, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν στο πλοίο δεν το καθιστούν μη αξιόπλο. Η Royal Caribbean υποσχέθηκε πλήρη επιστροφή χρημάτων στους ταλαιπωρημένους ταξιδιώτες και έκπτωση 50% στο επόμενο ταξίδι τους, αν υπάρξει επόμενο.